τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, που νομίζω μπορούμε να τον δούμε, τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και άριστο γνώστη των διεθνών της χώρας και του κόσμου, για να ζητήσω, κύριε Υπουργέ, και καλησπέρα σας, την εκτίμησή σας. Πάμε για μια γενικευμένη σύραξη στην περιοχή ή όχι? Υπάρχει ο κίνδυνος αυτός, πράγματι, αν υπάρξει εμπλοκή και στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, μέσω Χεσμπολάχ με τον Λίβανο, και ευρύτερη ανάφλεξη αν μπει στο παιχνίδι και το Ιράν πιο άμεσα, το οποίο παρακολουθεί τις εξελίξεις. Αλλά ακόμα και το περιορισμένο σενάριο, αυτό της χερσαίας επίθεσης και επιχειρήσεων σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή που είναι η Γάζα, θα προκαλέσει αναγκαστικά, όταν έχεις 2,5 εκατομμύρια κόσμο σε μια έκταση 350 τετραγωνικών χιλιόμετρων, θα προκαλέσει αναμφίβολα πάρα πολλά θύματα στον άμαχο πληθυσμό, κάτι που ενδεχομένως να επιδιώκει και η ίδια η Χαμάς, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ευρύτερη συσπήρωση εναντίον του Ισραήλ, τόσο μεταξύ των Παλαιστινίων σε βάρος της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη, όσο και στον ευρύτερο αραβικό κόσμο, τη Μέση Ανατολή. Κυρίως, δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ είχε αποφύγει χερσαία επιχείρηση στη Γάζα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παρόλο που είχε προκληθεί και στο παρελθόν και περιορίζονταν σε αυτούς τους αεροπορικούς από το 5 που αποχώρησαν στην ουσία και με εξαίρεση το 7 που κάτι έγινε, αλλά καμία σχέση. Κύριε Υπουργέ. Έτσι, γιατί ξέρουν ακριβώς ότι η μάχη τύπου Στάλινγκραντ, πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι, που έχει μια χερσαία επιχείρηση, θα φέρει πάρα πολλούς νεκρούς, θα δώσει ένα πλεονέκτημα στη Χαμάς, διότι όλη αυτή η τεχνολογία, η υπερσύγχρονη, η τρομερή και φοβερή του Ισραήλ στις οδομαχίες. Αρχίζει πια να πέφτει, δεν έχει αυτήν την αξία. Γι' αυτό τα δείξαμε όλα. Έχουμε τη μάχη της τεχνολογίας, η οποία όμως κόντρα στον ανορθόδοξο πόλεμο δεν έχει αυτή την αξία που θα μπορούσε να έχει σε ένα ανοιχτό πεδίο. Και γι' αυτό είπαμε από χθες ότι πολλά από τα βλήματα που ρίχνει η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχουν στόχο να ανοίξουν διαδρόμους μέσα στην πόλη της Γάζας, να μην υπάρχουν ψηλά κτίρια δεξιά και αριστερά, ώστε να κινηθεί ο στρατός και τα τεθωρακισμένα χωρίς τα πυρά από τους ελεύθερους σκοπευτές. Τώρα. Ναι. Πάντως θα ήταν αφελές να πιστέψει κανείς ότι η Χαμάς δεν είχε προβλέψει κάτι τέτοιο. Εννοείται. Όταν δηλαδή σχεδίαζε μια τέτοια μαζική επίθεση, τόσο βάρβαρη, με 1.300 νεκρούς και πολλούς βαριά τραυματισμένους που δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα επιβιώσουν, νομίζω ότι καταλάβαινε ότι θα υπάρξει. Το επαιδείο, κύριε Υπουργέ, είναι προφανές ότι η Χαμάς επαιδείωκε τη μέγιστη αντίδραση του Ισραήλ, ξέροντας και τα προβλήματα του Νετανιάχου και έτσι το στρίμωγμά του, καταλάβαινε ότι δεν υπήρχε καμία άλλη διέξοδος. Τώρα, θέλω να μας πείτε μια σκέψη σας, ένα σχόλιο σας για τον Ερντογάν. Τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα και το ότι πια δεν προσπαθεί ούτε καν να φαίνεται στη μέση, αλλά παίρνει μια πολύ σαφή θέση. Ναι, έτσι είναι που το λέτε. Μετά τον πρώτο δισταγμό, όπου προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ των Παλαιστινίων και του Ισραήλ, της Αμερικής, τώρα νομίζω βγαίνει απολύτως ξεκάθαρα στο πλευρό της Χαμάς, με την οποία έχει σχέσεις. Στελέχη της Χαμάς βρίσκονται στην Τουρκία, έχουν βρει καταφύγιο εκεί. Είναι όλη η ρητορική την οποία έχει χρησιμοποιήσει όλο το προηγούμενο διάστημα υπέρ των μουσουλμάνων, Παλαιστίνιων αδελφών, και κατά συνέπεια αυτό θα έχει συνέπειες και στην ευρύτερη, να πούμε, στάση του με τη Δύση, ενδεχομένως στον ΝΑΤΟ. Με τους Αμερικανούς που επίσης επιτίθεται με χαρακτηρισμούς. Ναι, ναι. Και η υπόθεση της Σουηδίας είναι ακόμα ανοιχτή. Δεν αδιανόητος έχει και βέβαια τουρκική. Την πια προσέγγιση που κάποτε πεδίο και με τους Ισραηλινούς, η οποία έχει πάει κάπου μέσα στα συντρίμια κάποιου βομβαρδισμένου κτηρίου. Τώρα, το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ. Οι ίδιοι οι Ισραηλινοί σημειώνουν με νόημα ότι κάνει δηλώσεις πολύ πιο σκληρές από τις περισσότερες αραβικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, ενώ οι Αιγύπτιοι και οι Σαουδάραβες βλέπετε ότι παρά την πίεση που έχουν από την κοινή τους γνώμη, κρατούν κάπως κάποια προσχήματα μετά από. Ο Ερντογάν θέλει να είναι ο πατέρας. Άρα έτσι πρέπει να μιλήσει πολύ σκληρά. Φοβόμαστε, εκτιμούμε, προετοιμαζόμαστε. Καταρχήν, γιατί το τι θα γίνει μετά, κανείς δεν το ξέρει. Για κύμα μεταναστών από την περιοχή της Γάζας όταν θα αρχίσει η χερσαία επιχείρηση.
Κοιτάξτε, χθες ένας Ισραηλινός υπουργός του ξέφυγε και ζήτησε να εκενώσουν την Γάζα προς την Αίγυπτο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια. Το πέρασμα της Ράφα, το περίφημο, προς την Χερσόνησο του Σινά παραμένει κλειστό αυτή τη στιγμή. Και το τελευταίο πράγμα και όλα που... Η Ράφα, να πούμε, είναι η τελευταία πόλη της λωρίδας της Γάζας προς την πλευρά της Αιγύπτου, στα νότια δηλαδή της λωρίδας. Έτσι. Της Γάζας. Και το τελευταίο που θέλει ο Αλ-Σίσι στο Κάιρο είναι μια είσοδο μαζική παλαιστινιακού πληθυσμού που θα του δημιουργήσει τεράστιο εσωτερικό πρόβλημα. Κατά συνέπεια υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι εδώ, συνολικά για την Ευρώπη. Εγώ είμαι σε διαρκή επαφή, μόλις γύρισα από την Βιέννη, όπου αναλάβαμε την προεδρία του Ινστιτούτου Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ' ουσίαν, και όπου έγιναν αυτές οι συζητήσεις, διότι τους προβληματίζει όλους. Τους προβληματίζει και ως προς το κύμα προσφύγων, αλλά και ως προς το τι θα κάνουν οι αραβόφωνοι πληθυσμοί στο εσωτερικό της Γαλλίας, της Γερμανίας, όταν έρθουν οι εικόνες από τους αμάχους στη Γάζα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Απόλυτα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε μόνο στην αρχή, φίλες και φίλοι. Είμαστε μόνο στην αρχή μιας πάρα πολύ δύσκολης κατάστασης.